Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταθέσει τη θέση του πάνω στο σημαντικό, επίμαχο και διαχρονικό θέμα των εξοπλισμών. Ένα θέμα που όχι μόνο παραπέμπει σε μια γενικότερη θέση του σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ζωής, εργασίας, προόδου για τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους συνταξιούχους, το λαό γενικά. Και αυτό θα το κάνουμε με όλη τη συνέστηση της ευθύνης, απευθυνόμενη σε όλους αυτούς, χρησιμοποιώντας αυτό το βήμα. Ταυτόχρονα θα ανταποκριθούμε στο καθήκον μας, να μιλήσουμε με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Αισθανόμαστε ότι έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να τηρήσουμε αυτή τη στάση, γιατί η χώρα μας ιστορικά και με ευθύνη των κατά καιρούς κυβερνήσεών της βιώνει την σχεδόν διαρκή αμφισβήτηση του δικαιώματός της ο λαός να διαφεντεύει τις τύχες του. Στις μέρες μας η πολιτική που ασπάζεται το δόγμα πως αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προστατεύσει δήθεν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχει πλήρως αποδεδειγμένα και ιστορικά χρεοκοπήσει. Και αυτό το χρεοκοπημένο δόγμα το ασπάζεται το σύνολο των πολιτικών αστικών κομμάτων. Το ασπάζεστε όλοι σας, οπωσδήποτε με διαβαθμίσεις. Είστε όμως προσυλλογμένοι και ταγμένοι σε αυτό. Τόσο κερδισμένος είναι ο λαός μας από τις συμμαχίες σας, τόση ασφάλεια και προστασία του παρέχει το ΝΑΤΟ και οι συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, που έχετε φτάσει στο σημείο όλοι σας να του θέτετε το δίλημα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, συνεκμετάλλευση και υποχώρηση με την Τουρκία ή σύγκρουση και τελικά πολεμική εμπλοκή. Είναι το γεωπολιτικό στάτους που διαμορφώνεται με έψιλον αλλά και με αλφα γιώτα σταδιακά, με αφορμή την απαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Μόνο που αυτό το ψευτοδίλημα είναι εξίσου επικίνδυνο για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ειρήνη. Γιατί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου υπάρχουν σημαντικά και πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου. Και αυτά τα κοιτάσματα θέλει να τα ελέγξει εκτός από την αστική τάξη της Ελλάδας και η αστική τάξη της Τουρκίας, όπως και τα άλλα κράτη της περιοχής, αλλά κονταροχτυπιούνται και μεγάλες δυνάμεις, όπως η ΗΠΑ, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Κίνα. Σχετικά με το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου, η αναβάθμιση οπλικών συστημάτων, η προμήθεια νέων, οι ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού υποδομών, για να είναι αποτελεσματικές, αναγκαίο είναι να εντάσσονται στην εξυπηρέτηση ενός γενικότερου σχεδίου. Η θέση που υιοθετούν οι διαδοχικές κυβερνήσεις και οι σημερινοί είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις ασχολούνται όχι μόνο με την εθνική άμυνα, αλλά και με την εξωτερική ασφάλεια και κυρίως με αυτήν. Η εξωτερική ασφάλεια όμως, κατά την εκφραζόμενη επίσημη άποψή σας, έχει να αντιμετωπίσει νέου τύπου προκλήσεις και νέου τύπου απειλές σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό πλέον δεν συζητάμε μόνο για την πολιτική εθνικής άμυνας, αλλά για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, όπως ο όρος ασφάλεια ερμηνεύεται στα κείμενα της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή συγκροτείται θεσμικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως η ασφάλεια γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ. Και ρωτάμε, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την υπεράσπιση των συνόρων μας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων? Η απάντηση είναι καμία. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, και αν θέλετε, σε αυτό αντικατοπτρίζεται και ο πυρήνας της ανάπτυξης της συλλογιστικής μας. Για να υπάρξει υποστήριξη αυτών των δεσμεύσεων των ελληνικών κυβερνήσεων, που επαναλαμβάνω, καμιά ή, για να μην είμαστε απόλυτοι, ελάχιστη σχέση έχουν με τη λεγόμενη εθνική άμυνα, το ερώτημα που θέτουμε είναι τι είδους ένοπλες δυνάμεις
θέλουμε. Κυρίες και κύριοι, απαντώντας αυτό το ερώτημα, εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Υποστηρίζουμε ότι η αμυντική ικανότητα της χώρας εξασφαλίζεται από το λαό μας, από ένοπλες δυνάμεις που δεν θα είναι τμήμα του ΝΑΤΟ. Εξασφαλίζεται με την πάλη και το αίμα και τις θυσίες του λαού. Είναι απολύτως συνδεδεμένη με τον αγώνα για λαϊκή ευημερία, για βαθιές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας. Σήμερα, μεταξύ των άλλων, θα ληφθεί και η απόφαση για την αναβάθμιση των F-16. Ο λαός μας θα ματώσει για την υλοποίησή της. Οι μέχρι τώρα αγορητές ήδη πλειοδοτούν στην αναγκαιότητά της. Ακούγοντάς τους, αυθόρμητα έρχονται στο μυαλό μας τα διαλαμβανόμενα στην ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα, κείμενο το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2018 από το State Department και αποδεσμεύτηκε προς δημοσιοποίηση από την αμερικανική πλευρά πριν περίπου ένα χρόνο. Είναι πρόσφατο δηλαδή. Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, στην έκθεση του State Department γίνεται λόγος, προσέξτε, για την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας, για την προστασία της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της. Στην αποκαλυπτική αυτή έκθεση επίσης γίνεται λόγος για τη στόχευση της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, που είναι να διαμορφώσει μια νέα γενιά ηγετών, φύλα προσκύμενη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις αξίες που οι τελευταίες πρεσβεύουν. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που ο πρέσβης Πάιατ περιφέρεται από στρατιωτική σχολή σε στρατιωτική σχολή και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο? Σε αυτό κάνω μια απλή αναφορά, γιατί αν σταθούμε και σε αυτή τη στόχευση της αμερικανικής πρεσβείας, σίγουρα θα παρεκτραπεί η τοποθέτησή μου. Αυτά είναι τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα, πάντοτε κατά την άποψή σας, της εφαρμογής ενός τεράστιου εξοπλιστικού προγράμματος. Αλλά πέρα από αυτό, απαντήστε, όχι σε μας, αλλά στο λαό που τα χρηματοδοτεί, πόσο κοστίζουν τα επιπλέον υποσυστήματα διασύνδεσης αυτών των οπλικών συστημάτων, για παράδειγμα των F-16, με τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ. Όπως τα F-35, που εμείς δεν έχουμε και είναι αμφίβολο αν θα τα έχουμε, γιατί έτσι δηλώνεται, όσο τα F-16 θα παραμένουν επιχειρησιακά. Η επιβάρυνση είναι τεράστια. Και αυτό μόνο και μόνο για να είναι δυνατή η υπηρέτηση των επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ, όπου γης, πάντως όχι στο Αιγαίο, ή για να ακριβολογούμε και ολίγων στο Αιγαίο μέσω της επιβαλλόμενης γι' αυτό τυποποίησης. Πληρωμένα όλα αυτά με τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων. Απαντήστε μας επίσης, στα αναβαθμισμένα αεροσκάφη η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί μέσω της εταιρείας, της Lockheed Martin, την τεχνολογική δυνατότητα ακούσιας για το χειριστή τροποποίησης των δυτικών δεδομένων. Ναι ή όχι? Και αυτό γιατί, αν αύριο οι γεωστρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ έχουν άλλες προτεραιότητες σε σχέση με την Ελλάδα, μήπως αυτά τα F-16, ξεκινώντας από το Αιγαίο, βρεθούν στη Ρώμη ή κάπου αλλού? Κυρίες και κύριοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για μια ακόμη φορά δηλώνει ότι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης δεν πρέπει να υπάρξει καμιά επιπλέον υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Σε αυτή την ανυποχώρητη θέση μας, εντάσσοντας και την θέση όπως αυτή που αναφέρθηκε για τις ένοπλες δυνάμεις, θέλουμε με πλήρη συνείδηση αυτού να δηλώσουμε ότι δεν συνηγορούμε στην αναβάθμιση των F-16. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα, για το άρθρο 2 που αφορά τη συνέχιση του προγράμματος συντήρησης των αεροσκαφών Mirage, θεωρώντας ότι είναι συνέχεια του ίδιου υπάρχοντος προγράμματος συντήρησης, θα ψηφίσουμε παρόν. Όπως και το άρθρο 3 που αφορά τη συμφωνία διαθέτησης της διαφοράς μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας, της ThyssenKrupp Marine System και της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία. Για το άρθρο 4 που αφορά την εξόφληση δαπανών του Στρατιωτικού Νοσοκομείου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
το αποκαλούμενο Κενίμιτς. Θα συνηγορήσουμε στις προτάσεις που προβλέπονται στο κατατιθέμενο άρθρο. Όμως με την ευκαιρία θα πούμε ότι η κατάσταση στα στρατιωτικά νοσοκομεία δεν είναι διαφορετική από τα αντίστοιχα πολιτικά. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί οι τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, της υποχρηματοδότησης, με την πολύμορφη σταδιακή ιδιωτικοποίησή της, ακουμπά και το χώρο αυτό, παρά το ότι επί της ουσίας αποτελούν στρατιωτικές μονάδες. Για παράδειγμα, οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε μη στρατιωτικό προσωπικό, ανέρχονταν στο ποσό περίπου λίγο λιγότερο των 41 εκατομμύρων ευρώ, με το 95% αυτού περίπου να είναι οφειλές του ΕΟΠΗ. Δεν γνωρίζουμε την εξόφληση αυτής της οφειλής σήμερα και δεν μπορώ να αφαιρθώ σε αυτό. Με πολλά επίσης προβλήματα στη στελέχωση λόγω του περιορισμένου αριθμού αποφύτων από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων στις ειδικότητες τις ιατρικές. Αναγνωρίζουμε επίσης και τιμάμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις. Για το άρθρο 5 που εξετάζει ζητήματα σταδιοδρομίας των στελεχών, θα συμφωνήσουμε. Ήταν το άρθρο που έδωσε τη δυνατότητα επίσης να πέσουν οι μάσκες σχετικά με τη στάση σχεδόν του συνόλου των κομμάτων με το συνδικαλισμό στις ένοπλες δυνάμεις. Μην ταράζεστε. Δεν θα διακινδυνεύσει η εξουσία σας από τους συνδικαλιστές στρατιωτικούς. Τους ηρωνευτήκατε, τους δαιμονοποιήσατε, τους απαξιώσατε, κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θα σχολιάσω τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης Παύλα Κυριάκος Βελόπουλος. Την άποψή μας την είχαμε καταθέσει όταν σχολιάζαμε το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής. Στο σύνολο σχεδόν των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις τους ισχύει εδώ και χρόνια. Όχι φυσικά γιατί σε αυτές τις χώρες αντιλαμβάνονται τη συλλογική εκπροσώπηση σαν μια υγιή λαϊκή διεκδικητική διαδικασία. Να τη χειραγωγήσουν θέλουν. Εσείς κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης ούτε αυτό δεν συμφωνείτε να κάνετε. Σε καλό δρόμο είστε. Για το άρθρο 6. Δεν συμφωνούμε με την πρόβλεψη της συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης της σύμφωνης γνώμης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και ψηφίζουμε παρόν. Συμφωνώντας με το άρθρο 7 για τη χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτας και επιστοποιητικών φόρου ακίνητης περιουσίας και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τη γνωστή ΕΑΣ. Κλείνοντας, είναι φανερό ότι ο ελληνικός λαός έχει απέναντί του ένα ενιαίο μπλοκ δυνάμεων που υπηρετεί με πάθος και σταθερότητα πλέον την πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ. Οι αστικές κυβερνήσεις καταδικάζουν σε υποβάθμιση την παιδεία, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, περικόπτουν συνεχώς την κρατική χρηματοδότηση, αλλά δίνουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και πάνω το χρόνο, δηλαδή πάνω από το 2% του ΑΕΠ, για εξοπλισμούς, κυρίως για τις νατοϊκές ανάγκες. Η πραγματικότητα καταρρύπτει τους ισχυρισμούς των απολογητών του συστήματος, που θέτει στην ημερήσια διάταξη την αναγκαιότητα ενίσχυσης της πάλης, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος ανάμεσα στην ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, στην υπεριαλιστική ειρήνη και στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Όπου οι λαοί βρέθηκαν κάτω από τη σημαία των εκμεταλλευτών τους, έζησαν μεγάλες τραγωδίες. Και έχει ιδιαίτερη σημασία το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της, να πιστέψουν στη δύναμή τους και να χαράξουν το δικό τους δρόμο για τη δική τους εξουσία, για να γίνει ο λαός αφέντης του πλούτου που παράγει, έξω από τις λιπικοσυμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, χωρίς ανεργία, χωρίς κρίσεις και πολέμους.